<ταγματα> από τον προφήτη Οσίε και ανάλυση των μικρών προφητών και βλέπουμε την όμορφη απεικόνιση του χρονοδιάγραμματος του Άγιου Θεού μας. Μας μιλά για την δεύτερη και τρίτη μέρα. Μας μιλά για τον πρώτο έρχομο του Κυρίου Ιησού και τον δεύτερο έρχομο. Τέσσερις χιλιάδες χρόνια πρό η γένεση και μετά δύο ημέρας. Βλέπουμε να μας αναστήσει ο Κύριος αφού ολοκληρωθούν οι δύο ημέρες, μία ημέρα για χίλια έτη, όπως ο Κύριος προδιαγράφει αυτή την απεικόνωση, ορθοτομημένη με το χρονοδιάγραμμα του Άγιου Θεού μας. Μετά δύο ημέρας την Τρίτη θα Βρεθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Κύριου την 7η μέρα, είναι σοπάτια τον Κύριο, είναι η 7η μέρα, είναι η 7 μερα ειναι η 7 χιλιετια και θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν θα είναι η γνωριμία μας με τον Κύριο πράξη Μια ώρας, μιας στιγμής, μιας μέρας, αλλά μιας ζωής, μιας αιώνιας ζωής. Δόξα στον Κύριο λοιπόν για, αυτή, για αυτό το excitement. Αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μας συνεπέρνει είναι ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει αρπαγή, όχι απλά για να μπούμε σε χρυσούς δρόμους, ούτε καν θα κοιτάζουμε τους δρόμους όταν βλέπουμε το πρόσωπο του Κύριου. Θα χρησιμοποιούμε τους δρόμους, θα χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούμε τα πάντα γύρω μας, για να λατρεύουμε τον Κύριο. Θα τον γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίσουμε συνεχόμενα και αυξητικά. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Επιστροφή του Ισραήλ, επιστροφή της Εκκλησίας. Θέλω να πάμε για να δούμε την ορθοδόμηση του Λόγου του Θεού. Τα κεφάλαια είναι Ρωμαίους 9, 10 και 11 που μιλάει για τον Ισραήλ αλλά πάμε να δούμε, πιστεύω είναι το κεφάλαιο 11, η προφητεία για τον Ισραήλ και θα δούμε πως ο Κύριος δεν απερίψε το λαό του Ισραήλ και ότι η τύφλωση ήταν κατά μέρο και μετά από αυτή την τύφλωση θα δούμε ότι θα μπουν μέσα Στη βασιλεία Α, και ας το δούμε από το 11, Ρωμαίους 11, εδάφιο 7, Romans 11, verse 7. Τι λοιπόν, ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνον το οποίο ζητεί, οι εκλεχτοί όμως επέτυχαν, οι δε λυποί ετυφλώθησαν καθώς είναι γεγραμμένον εν, εδώ έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωση, και όταν δια να μη ακούς, ως τη σήμερον ημέρας και ε, μέχρι ε, το, 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 10 ο κατευθείαν για, να, για χάριν χρόνου ας σκοτιστός οφθαλμοί αυτών δια να μη βλέπωση, και των νότον αυτών δια παντός κύρτωσον. Όταν λέει αυτές τις εκφράσεις ο Λόγος του Θεού δεν είναι για να μας δείξει ότι ο Θεός Θεληματικά και έτσι θελικά απλώ τύφλωσε τον Ισραήλ, ήταν γιατί ο Ισραήλ απέρριψε τον Θεό του και το βρίσκουμε μέσα από όλα τα βιβλία τη Παλαιάς Ζεθήκη. Και εδώ μα δείχνει ένα παράθυρο ευκαιρία. Χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση παράθυρο ευκαιρία στην πολιτική, στην οικονομική και λένε. Για παράθυρο ευκαιρία. Πρόσεξε το δικό μα παράθυρο, παράθυρο τώρα στα έθνη. 11, εδάφιο 11 από το κεφάλαιο 11, Romans 11, 11. Λέγω, λε, λέγω λοιπόν: Μήπω έπαισαν δια αναπέσσωση, μη γέννητο, αλλά δια τη πτώσεω αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη για να κινήσει αυτού η ζηλοτυπία. Και αν οι πτώσεις, verse 12, 12 και αν οι πτώσει αυτών είναι πλούτο του κόσμου και η ελάττωση αυτών πλούτο των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Δηλαδή, ο κύριο χρησιμοποιεί την εκκλησία για να κινήσει τον Ισραήλ σε ζηλοτυπία. Είμαστε ευγνώμονε, είμαστε χρεώστε στον Ισραήλ, λέει ο λόγο του Θεού. Χρεώστε. Δόξα στον κύριο, προσευχόμαστε υπέρ του Ισραήλ. Α ευτυχώ οι πάντε οι Α, αυτοί οι οποίοι προσεύχονται για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ ψαλμός 122 έδαφιο 6 θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι ε λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνταγή του Κυρίου ας ευτυχώσουν πάντες ή προσμένοντες την ειρήνη της Ιερουσαλήμ όσοι προσεύχονται για την αποκατάσταση αμήν δόξα στον Κύριο hallelujah υπάρχει κρίση που έρχεται. Πού ξέρετε αν δεν άρχισε ήδη. Ο Θεός θα κρίνει όλους οι οποίοι they part the land. Joel 3.2 Όσοι προσπαθούν να διαιρέσουν τον Ισραήλ θα τους κρίνει ο Θεός. Και τώρα μπροστά στα μάτια μας εκτείνεται αυτό το μεγάλο πράγμα. Πέντε μήνες μέσα σε πόλεμο ο Ισραήλ και δεν πάει να τελειώσει και εκεί που πάει να τελειώσει κάτι άλλο αρχίζει. Ήδη στα βόρεια ετοιμάζεται επίθεση στο βορρά γιατί βομβανδίζουν συνέχεια με ρουκέτες σε άμαχο πληθυσμό η Χισπάλα όπως τους λένε που είναι πρόξη του Ιράν, είναι αντιπροσώπευση του Ιράν στο Λίβανο και στη Συρία αλλά προσευχόμαστε, ακούστε, το, το μήνυμα και η καθοδήγηση είναι ξεκάθαρο. Είμαστε προ-Ισραήλ all the way. Υπέρ του Ισραήλ all the way. Τελείωσε. Είμαστε υπάκουοι στον Λόγο του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, την ίδια στιγμή προσευχόμαστε για τη σωτηρία αθανάτων ψυχών τόσο όσων Αράβων όσο και Ισραηλινών. Προσευχόμαστε να σωθούν οι τρομοκράτες αλλά προσευχόμαστε να διαλυθεί η τρομοκρατία. Απλό. Απλό. Προσευχόμαστε υπέρ του στρατού Ισραήλ, του στρατού του Ισραήλ, υπέρ του ναυτικού της αεροπορίας, της αστυνομία και όλων των δυνάμεων του Ισραήλ. Προσευχόμαστε ιδιαίτερη χάρη, εύνοια, προστασία πάνω τους για να μπορέσουν να εξαθρώσουν το σύστημα της χαμάς. Τρομοκρατίας. Πέραν του, τα, τα πόσα πολλά ψέματα λένε και τα πολλά α, πο, α, υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παίρνουν φωτογραφίες και τις αλλάζουν, έβαλαν φωτογραφίες από παιδιά που πεινάνε, τα οποία είναι του 2014 και πολλές φορές δεν είναι από, τον, δεν είναι από το Ισραήλ, είναι από άλλη περιοχή, τους έπιασαν στα πράσα. Δηλαδή α, υπάρχει τόση πολλή προπαγάνδα, προπαγάνδα την οποία πιστεύουν τα έθνη και αμέσως βλέπετε πως αμέσως έρχονται εναντίον του Ισραήλ. Γι' αυτό σας δώσαμε πηγές σωστές να ενημερώνεστε πως έχουν τα πράγματα στην ουσία. Ο λαός του Θεού πολεμά ένα δίκαιο πόλεμο για, την, ε, δια, 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 για survival, είναι λόγους επιβίωσης. Εάν σταματήσουν θα, θα επαναληφθεί October 7 massacre, αυτό που έκαναν στις 7 Οκτωβρίου. Ε, λοιπόν, ο, ο Θεός προστατεύει τον λαό του και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε υπέρ της προστασίας του λαού του. Πάντοτε προσευχόμαστε για τους αμάχους, τους αθώους, αλλά ο Ισραήλ είναι ο μόνος στράτος που έκανε τόσα πολλά για να δώσει διαδρόμους διαφυγής στους αθώους, στους αμάχους, μικρά παιδιά και είναι η χαμάς, που τους πολεμάει και τους σκοτώνει του ίδιους τους δικούς τους. Ένα anyway, όπως και να έχουν τα πράγματα, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Υπέρ του Ισραήλ ξεκάθαρα. Η οργή του Θεού έρχεται σε λίγο. Ακούστε, σε λίγο δεν θα είναι απλά ο στρατός του Ισραήλ. Σε λίγο ο Κύριος θα τους μαζέψει στην Αρμαγεδόνα και θα είναι εκεί η κρίση του Κυρίου πάνω στα έθνη και στους στρατούς της γης. Θα τους διαλύσει ο Κύριος. Και εμείς δεν θα λέμε, μάνα μου τους καημένου, ξέρετε θα λέμε, Αληθινέ και δίκαιε εκκρίσει αυτού. True and faithful. True and faithful. Αληθινέ και δίκαιε εκκρίσει αυτού. Εάν εγώ σκοτώσω. Να μιλήσουμε λίγο για ethics. Ethics. Ηθική. Λοιπόν. Εάν εγώ σκοτώσω κάποιον. Δολοφονήσω. Αυτό είναι εντελώς άδικο καταδικαστέο και μάλιστα με θάνατο λέω λόγο του Θεού. Αλλά όταν ο Θεός σκοτώσει κάποιο, είναι ο δότης της ζωής. Ποιος μπορεί να πει στο δότη της ζωής όταν αφαιρέσει τη ζωή από κάποιον. Προσέξτε, μην πλέξουμε με το σύστημα σκέψης του κόσμου τούτου. Ο κόσμο λέει είναι άδικο. Βάσει ποιου είναι άδικο. Ο λόγο του Θεού μα λέει, είπε ο κύριο Ισού, μη φοβάστε αυτό που μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή δεν μπορεί να την αγγίξει. Να φοβάστε αυτόν που και ψυχή και σώμα δύναται να απολέσει και να στείλει στη γένα κόλαση. Ο Θεός δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Το λένε κήρυκες. Αλλά το λέει η Αγία Γραφή. Ποιος θα τους στείλει στην κόλαση. Ποιος θα απολέσει αυτούς που έρχονται εναντίον του λαού του Ισραήλ. Ποιος θα το κάνει. Γι' αυτό ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο άνθρωπος είναι άδικος. Ο Θεός είναι πάντα δίκαιος. Αμήν. Εάν είναι ο δότη της ζωής, δικαιότητα να αφαιρέσει τη ζωή. Εμείς δεν είμαστε ο δότης της ζωής, Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τη ζωή. Εξάλλου και η έκτρωση είναι εντελώς αντιβιβλική και ενάντια στην ηθική του Θεού, διότι ακόμα και η μάνα και ο πατέρας δεν είναι αυτοί που δίνουν τη ζωή. Αμέν. Δεν είναι αυτοί που δίνουν τη ζωή. Ο δότης της ζωής είναι ο Κύριος. Αμέν. Ο δότης της ζωής είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο πατέρας των πνευμάτων, μας λέει στους Εβραίους. Ο πατέρας των πνευμάτων. Αυτός δίνει το πνεύμα. Και αυτός δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο για να παραγωγεί. Άρα η ζωή ανήκει στον Κύριο. Ό,τι κάνει ο Κύριος είναι δίκαιο. Δίκαιο και αληθινέ είναι εκκρίσεις αυτού. Γι' αυτό παίρνουμε μια γεύση του τι θα γίνει σε λίγο. Μιλήσαμε για την αποκάλυψη. Πριν από αυτό, από αυτή τη σειρά μαθημάτων μιλήσαμε για την αποκάλυψη. Είδαμε α, για το πόσοι θα σκοτωθούν, με, με τα ανοίγματα, τα πρώτα ανοίγματα των σφραγιδών θα δούμε α, ένα, δύο δισεκατομμύρια κόσμος σχεδόν να σκοτώνεται μετά ακόμα δύο δισεκατομμύρια βλέπουμε δύο τρίτα των, του Ισραήλ θα σκοτωθούν το ένα τρίτο θα σωθεί αδέλφια μου σε λίγο θα υπάρξει η κρίση του Θεού πάνω στη γη και αυτή τη φορά δεν θα είναι οργή ανθρώπου προς άνθρωπο, θα είναι οργή Θεού. Αποκάλυψη 6.16 λέγεται και οργή του αρνίου. Γι' αυτό ας είμαστε πραγματιστές και να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν. Μία είναι η σωτηρία ο Κύριος. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μας σώσει, κανένας στρατός δεν μπορεί να μας σώσει. Καλά κάνουμε να δίνουμε όλοι την δόξα, όλοι στον Κύριο. Αμήν. Ακόμα και ο στρατός του Ισραήλ δεν πρέπει να κάνει το λάθος να πούν έχουμε, έχουμε δυνατό στρατό. Πρέπει να δώσουν τη δόξα στον Άγιον Θεό. Αυτό ήταν το λάθος του Ισραήλ πολλές φορές. Νόμισαν ότι η δύναμη ήταν δική τους. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Νομίζουμε η δύναμη είναι δική μας. Πόσο έξυπνος είμαι, αυτά τα δύο χέρια που βλέπεις τα έκαναν όλα. Αυτά τα δύο χέρια δεν έκαναν τίποτα παρά μόνο να δοξάζουν τον Κύριο. Ο Κύριος είναι η πηγή μας. Ψαλμός 87.7, πάσε επιγέμου μου εν σύ. Αυτά λοιπόν τα διδάγματα από τον Οσιέ 6. Έρχεται ο Κύριος, μας έβαλε χρονοβιοάγραμμα, Μα δείχνει τι έξι μέρε και την εβδόμη είναι η ανάπαυση και εμεί θα βρεθούμε στην ανάπαυση του. Έρχονται εδάφια. Πάμε στου εβραιου τέσσερα 4-9. Εβραίους τέσσερα 9. 9 Εκεί λέει: Απολύπεται δε ανάπαυση. Κατάπαυση, άρα μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Δείτε πώ το, μόλι το είδε, δείτε πώ πώς βγαίνει με τον Οσιέ. Εντάξει. Μετά δύο ημέρα θέλει μα αναστήσει και την τρίτη ημέρα θέλει μα στήσει μπροστά του και θέλουμε να γνωρίσει και εξακολουθεί να γνωρίζουμε αυτό. Δείτε την έβδομη ημέρα. Δείτε τι μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Είσαι του Θεού. Μένει κατάπαυση. Πάμε στο αρχαίο να δείτε το βαθύ νόημα. Τι είναι η κατάπαυση εδώ. Σαββατισμός. Σαπατισμός. 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 Σαπα, 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 είναι κάτι που θα είναι ε ξακολουθητικό σαβατισμός. Θα είναι Σάββατο, Σαββάτ, όχι η μέρα που νομίζουμε εμείς. Καταρχή είναι η ανάπαυση. Καταρχή η λέξη Σαββάτ σημαίνει παύση από εργασία. Παύση. Και ξέρετε δεν είναι απλά παύση για να ξεκουραστώ πώς το παίρνουν οι χριστιανοί. Η Κυριακή είναι για μένα. Λέγεται Κυριακή και είναι του κυρίου. Αμέν. Και σας εξήγησα τη λέξη για την εκκλησία. Η λέξη εκκλησία και θα το αναφέραμε και άλλες φορές, Αναφέραμε, είναι, είναι η λέξη στα σουηδικά, στα, στα dutch, ολλανδικά. Είναι στο νορβηγικά, είναι στα γερμανικά. Είναι uh, στα σκότisch, σκοτικά, και uh, εκεί βλέπουμε λέξη church. Δεν είναι church, αλλά είναι η, η κύρια, κύρια, η κύρκε η κύριε, η κύριε, γερμανικά, κύριε, η κύριε, το κύριε, όλα αυτά είναι, στα αγγλικά είναι church, αλλά βλέπετε η, αυτή η λέξη δεν σημαίνει απλά ότι εμείς είμαστε η εκκλησία καλεσμένη έξω από τον κόσμο, σημαίνει ότι, ότι, ότι εμείς η εκκλησία είμαστε του Κυρίου. Αυτό σημαίνει, του Κυρίου. Είναι, είναι από την Κυριακή. Τι σημαίνει Κυριακή? Του Κυρίου. Του Κυρίου είναι γενική, είναι possessive, δείχνει, είναι κτητικό, δείχνει κτήση. Ο κύριο λέει: Η εκκλησία είναι δική μου. Χαλαλούγια. Είναι του κυρίου. Είμαστε του κυρίου. Άρα η ανάπαυση μα είναι στον κύριο, όχι στην ημέρα του Σαββάτου. Άρα ο κύριο είναι το Σάββατο μα. Έσπασε την ημέρα για να μα δείξει ότι είναι κύριο του Σαββάτου. Αναστήθηκε την Κυριακή το πρωί για να πάρει τα πρωτεία όλα και για να γίνει ο πρωτότοκο πάση Για να ακολουθήσουν πολλοί άλλοι. Δεν είναι ο πρώτο που χτίστηκε είναι ο πρώτος που άρχισε να κτίζει. Όπως το μανουβράρουν για να το πάρουν όπου θέλουν οι αιρέσεις. Δεν είναι ο πρώτος που χτίστηκε, είναι αυτός που χτίσε τα πάντα και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ουδέ εν ο γεγονέν, το οποίο έγινε. Βλέπεις κάτι που έγινε, ο Κύριος το έκανε. Δεν έγινε τίποτα που να μην το έκανε ο, ο Λόγος, ο Κύριος Ιησούς. Ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο και οι Τρεις σε ένα, ο ένας Θεός πάντα αναμεμειγμένοι μέσα σε όλες τις πράξεις δημιουργίας. Άρα βλέπουμε εδώ για το σαβατισμό ότι θα είναι του Κυρίου. Αλληλούια. Η, η ανάπαυση μας είναι ο σαβατισμός. Α, απολείπεται σαβατισμός στο λαό του Θεού. Δεν θα πάμε στον, στον ουρανό για να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στον ουρανό για να δοξολογούμε. Μεγάλη διαφορά. Δεν λέω η ημέρα είναι Κυριακή, άρα την παίρνω για μένα, η μέρα είναι του Κυρίου. Έχω διπλή ευθύνη, έχω διπλή και τριπλή ευθύνη να, να, δείξω ότι η μέρα είναι δική του. Η ζωή μου είναι δική του, η οικογένεια μου είναι δική του. Το, το ο είναι δικό του, αν το 10ο είναι Άγιος στον Κύριο, πόσο μάλλον είναι. Η ώρα μας θα πρέπει να είναι, αμήν. Τα θέλει όλα ο Κύριος. Ώρα, οικονομικά, τα πάντα θέλει να είναι Κύριος, θέλει να κρατά το τη τιμόνι της ζωής μας. Αμήν. Και αυτό είναι σημάδι ότι είναι Κύριος στη ζωή μας. Δεν μπορώ να λέω Κύριο. Θα, πολλοί εκείνη την ημέρα θα πούν Κύριε, 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 Κύριε. Θα μου μια χαρά. Κύριε, Κύριε, ίσουν του Κυρίου. Είσαι του Κυρίου. Λοιπόν, δόξα στον Κύριο τον Άγιο Θεό μας. Δείτε πόσο βαθύ είναι εδώ. There remaineth uh, Στα αγγλικά το λέει rest. Αυτή είναι η ανάπαυσή μας, there remaineth therefore a rest to the people of God. Our rest is sabbatism, shabbatism. Our rest is to praise Him. Our rest is to be in His presence. Το βλέπετε τώρα, ο σαββατισμός, τι θα είναι, πάμε στον νοσί έξανα, εκεί που ήμασταν προηγουμένως, στον νοσιέ έξι και εδάφιο, νοσιέ έξι και εδάφιο Uh, δύο, θέλει να ζωπήσει μας με τα δύο ημέρας, αρπαγή της Εκκλησίας, εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού, τότε θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο Θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο και το τι θα ανακαλύψουμε είναι ότι είναι η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή. Με άλλα λόγια, αυτό που θα ανακαλύψουμε ε, μετά που θα μας πάρει κοντά του, θα ανακαλύψουμε ότι είναι ο Θεός της αιωνιότητας. Και θα λέμε όπως στον Ψαλτοδό, 90 και δάφιο 2, Από αιώνος, αιώνος, έως του αιώνος, Σύ είσαι Κύριος, σύ είσαι Θεός. From everlasting to everlasting, Thou art God. From everlasting to everlasting, αυτό θα ανακαλύψουμε μόλις πάμε στην παρουσία Του θα αρχίσουμε να τον γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε και θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε ότι η έξοδος του ήταν προδιατεδεγμένη ως η αυγή. Δεν έχει αρχή. Είναι ο άναρχος Θεός χωρίς αρχή. Αλλά είναι ο Θεός της αρχής. Αυτός που δεν δημιουργήθηκε ο αδημιούργητος Θεός δημιούργησε τα πάντα. Φανταστείτε τι έχουμε να απολαύσουμε μπροστά στην παρουσία του Άγιου Θεού. Αμήν. Κεφάλαιο 7 από τον Οσιέ. Ενώ οι άτρεβον τον Ισραήλ απεκαλύφθη το διανομία σου Εφραίμ και οι κακοί της Σαμάριας διότι έπραξαν και ο κλέπτης εισέρχεται, ο ληστής γυμνώνει έξωθεν και αυτοί δεν λέγουν συν Εδάφιο 2, υπογραμμίστε το, και αυτοί δεν λέγουν στην καρδία αυτών ότι ενθυμούμε πάσαν την ανομία αυτών, τώρα περι, περιεκύκλωσαν αυτούς, επράξεις αυτών, έμπροσαν του προσώπου, προσώπου μου, έγιναν. Και δεν είναι κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα Εβραίος 4.13 μας λέει τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Λέει οι πράξεις τους τους περικύκλωσαν. Οι πράξεις τους τους πρόδωσαν. Οι πράξεις τους τους περιεκύκλωσαν Τους πνίγουν. Έμπροσεν του προσώπου μου έγιναν. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, κανένας και θα δώσουμε όλοι λόγο στον Κύριο. Έτσι πρέπει να ζούμε αγαπητοί αδελφοί. Εδάφιο 5, Hosea 7.5, Χωσέα 7.5, «Εν τη ημέρα του βασιλέου Σιμών οι άρχοντες υπό τις φλογώσεως του ίνου και ούτως εξύπλωσαν την χείρα αυτού προς τους αχρίους». Ο βασιλέα, εμεί είμαστε βασιλεί του Θεού, του Υψίστου, του, γι' αυτό μα αφορά με αυτή την έννοια. Λέει, εν τη ημέρα του βασιλέα, οι, οι άρχοντε τη στένησαν υπό τη φλεγόσεω του ίνου και αυτό εξήπλωσε την χείρα του προ του αχρίου. Τι βοήθησε τον βασιλέα ε, για να υπερασπίσει και να, ε, και να βοηθήσει ε, να εξαπλώσει το χέρι του προ του Αχρίους, τι ήταν αυτό που τον έκανε να το κάνει. Ήταν η φλόγωση του ίνου, αλκοόλ. I mean, εμείς είμαστε μακριά. Δεν αγγίζουμε ούτε το ένα ούτε το δεύτερο και δεν μιλώ για φαρμακευτικούς λόγους. Όλα τα φάρμακα έχουν μέσα αλκοόλ. Δεν το παίρνεις όμως για, uh, for, όπως το λένε for social, κάτι uh, κοινωνικό, δεν το παίρνεις σαν uh, refreshment, σαν κάτι το οποίο απλώς και που να σταματήσεις, έτσι, που να σταματήσεις, πού τραβάς τη γραμμή. Ο, ο λόγος του Θεού είναι ξεγκαθρώσεις. Μέσα στον ίνο υπάρχει ασωτία. Τι υπάρχει μέσα στον ίνο; Ασωτία. Όχι σωτηρία. Τι υπάρχει μέσα στον ίνο; Όχι σωτηρία. Δεν θέλω να αγγίξει κανένας τη σωτηρία μου το πρώτο ποτήρι θα με οδηγήσει στο δεύτερο, στο τρίτο και πάω σε α σωτηρία και δεν υπάρχει σωτηρία. Το σκεφτήκαμε αυτό. No salvation in alcohol. No salvation. Drink as much as you want to. No salvation. Α Άρα λοιπόν για να... Η πρόληψη είναι καλύτερα από την θεραπεία. Αμέν. Άρα δεν αγγίζω αυτό το οποίο θα με κάνει να κάνω κάτι το οποίο αν, αν είχα τα καλά μου, αν ήμουν στις καλές μου, αν ήμουν άνθρωπος νοός, υγένοντος, δεν θα το έκανα. Αλλά βλέπετε τι χρησιμοποιεί ο διάβολος πλάγια μέσα για να κάνει τους ανθρώπους που έχουν εξουσία βασιλείς και ιερείς του υψίστου, έχουμε εξουσία αλλά αυτό θα τυφλώσει την εξουσία μας, αυτό θα παραλύσει την εξουσία μας. Ο διάβαλος δεν θα έρθει να σου πει εγώ είμαι ο διάβαλος ήρθα να σε εμποδίσω από την εξουσία σου αλλά θα κάνει το παν για να κάνει την διάκριση σου να είναι, να είναι θελωμένη, να μην μπορείς να δεις ξεκάθαρα. Λοιπόν, εδάφιο 8, ο Εφραίμ verse 8, ο Εφραήμ αυτός με μετά των λαών, ο Εφραίμ είναι ως εγκρυφίας, ως δεν εστράφει. Όταν το ακούσεις το αγγλικό από τις πολλές φορές uh, μου έκανε εντύπωση. Εν Ιφραμ is like a cake not turned. It's like a cake not turned. <laughs> Ποιος ψήνει ένα κέικ δίχως να το γυρίσει. Uh, then, ε, 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 αυτό γίνεται όταν όταν πλέον αφήσει την εξουσία σου και αναμειχθεί. γι' αυτό ο λόγο του Θεού μα λέει. Στη Β' Κορινθίους ένα πολύ κλασικό απόσπασμα, πάμε απλά να το διαβάσουμε για να δούμε τα διδάγματα του Λόγου του Θεού από τον Ωσιέ. Β' Κορινθίους 6, 14, 6, 14, Εκεί είναι το κάλεσμα του Θεού για να μη ομοζυγούμε με τους απίστους, διότι τι να με το χήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, ή τι να με ο με τον άπιστον, 2 Corinthians 6, 15, and now 16, τι να δε ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς, ναός Θεού ζώντος. Είμαστε βασιλείς, ιερείς του Θεού, του υψίστου, ναός Θεού ζώντος. Δεν θα μολύνω τον, τον, τον ναό του Θεού, διότι εσείς ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι θέλω κατοικία να και περιπατή και θέλω είστε Θεός Αυτόν και αυτή θέλω συνείστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρήσετε την Κύριος και μη εγγύσετε αγκάθαρτον και εγώ θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατήρ σας, verse 18, και εσείς θέλετε είστε η μου και φυγατέρες λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ, αμήν δόξα στον Κύριο, θα ενικό μέσα σας, θα κινούμε, θέλω πα, περιπατή εν ημίν λέει ο Κύριος, θέλω περιπατή εν ημίν, θα περπατώ μέσα σας, θα κινούμε μέσα σας. Άρα Καθήκον μου δεν είναι να προσπαθήσω να αντικαταστήσω τον Θεό σε δύναμη, μη γέννητο. Αλλά και από την άλλη, το μόνο μου καθήκον είναι να παρουσιάσω ναόν αδειών μόνο για τον Κύριο να τον γεμίσει. Τίποτα άλλο. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Προσέξτε και το 1 Κορινθίους 3, 16, αναφέρομαι πολλές φορές 6, 19 και μετά εδώ στην Β. Κορινθίους 6.16. Αυτές, αυτές οι φορές που ανάφερα είναι εκεί που λέει πάντα «Και εσείς δεν εξεύρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κάτι γέννη Δεν είναι μόνο αυτό που λέει. Εδάφιο 17. «Εάν e τη σφύρει των ναών του Θεού θα κάνει ζημιά στον εαυτό του». Όχι μόνο, Ας το διαβάσουμε μαζί. Εάν τις φθείρει των ναών τούτων, σε ποιους μιλάω ο Κύριος, στους άπιστους, ή των ναών του πνεύματος που είμαστε εμείς αναγεννημένοι. Εάν αν τις φθείρει των ναών του Θεού, τούτων θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο, τούτων θέλει φθείρει ο, ο, τούτων θέλει, φύρει, ο, ο, θέλει φύρει, ο Θεός. Εάν αν φύρω, θα με φθείρει, Όχι αυτό που βάζω μέσα μου ο ίδιος ο Θεός. Άρα λοιπόν, δεν είναι once saved, always saved, να τι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν φθείρω τον ναό, θα με φθείρει ο Κύριος. Δεν τολμώ να δώσω ούτε το παραμικρό και γι' αυτό δίνουμε τον εαυτό μας το δίπονο του Κύριου κάθε φορά και πέφτουμε με τα μούτρα μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού λέμε Κύριε καθάρισε με. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος ώστες είστε εσείς, τι να κάνει ο Θεός, για να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του, αυτό θέλει να κάνει ο Θεός, να περιπατεί, να ενοικεί, να κινείται άνετα μέσα μας και διαμέσου μας, δόξα στον Κύριο. Ο Εφραήμ αυτός συνεμίγει μετά των λαών, ο Εφραήμ είναι ως εγκρυφίας ώστες δεν εστράφει, like a cake not turned. Εδάφιο 10, θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά Πατέρα εις το όνομα με του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Σε ευχαριστούμε για Θεέ μας εγερθούμε και σπαραδώσουμε παραδώσουμε τους εαυτούς μας τον Κύριο Κύριε Θεέ μου άκουσε και μέσα από το στόμα μας και μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τη διάνοια μας δεν θέλουμε να είμαστε σκεύος σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε σένα Κύριε Θεέ μου σκεύος εκλογής ειδού εμείς απόστηλών μας, ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας, δεν ομοζηγούμε, δεν συσμίγουμε όπως ο Εφραήμ έκανε τους εαυτούς μας με οποιονδήποτε ο οποίος δεν είναι του Κυρίου, δεν παίρνουμε σε παράνομα πεδία αλλά παραμένουμε ναός Άγιος για να ενικήσεις εσύ, για να κινηθείς μέσα μας και διαμέσου μας και να κάνεις το δικό σου θέλημα και πάντα λέμε Amen.